100.000 και πλέον πολίτες έχουν λάβει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μέσω του προγράμματος Walk-in με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να ρίχνεται από σήμερα στη μάχη κατά της πανδημίας μέσω του ίδιου προγράμματος. Πώς είμαστε, κάνουμε πρεμιέρα σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι? 22. Μπράβο. Και χεράκι θέλεις? Περάσαμε κορονοϊό. Το εμβολιαστικό κέντρο επισκέφθηκε το πρωί η Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, η οποία προέβη και σε εμβολιασμούς φοιτητών. Πρεμιέρα σήμερα για τους φοιτητές, για τη νέα γενιά του τόπου. Είναι σημαντική για τους φοιτητές, διότι πρέπει να έρθουν να εμβολιαστούν για να μπορούν να μπουν στη νέα σχολική χρονιά δίχως κρούσματα, δίχως καμπανεβάσματα και δίχως να υπάρχει θέμα για να μπορούν να συνεχίσουν πολύ καλά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Το Πανεπιστήμιο μας έχει πάρει θέση. Καλούμε όλον τον κόσμο να επιλέξει και να εμπιστευτεί τους επιστήμονες και να εμβολιαστεί. Ικανοποιημένη από το πρόγραμμα εμβολιασμού, δήλωσε η κυρία Γιαννάκη, η οποία εκτιμά πως τον Αύγουστο θα πλησιάσουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Έχουμε φτάσει με την πρώτη δόση, έχουμε ξεπεράσει πέραν το 73% σε εμβόλια. Στη δεύτερη δόση πέραν των 64% και συνολικά 970.000 εμβολιασμοί, ένα ποσοστό πέραν των 73%. Αυτός ο μαζικός εμβολιασμός είναι ένα όπλο θωράκισης έναντι της πανδημίας COVID-19. Όπως ανέφερε η κυρία Γιαννάκη, θα γίνουν προσπάθειες ώστε να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί μέσω του προγράμματος Walk-in, ενώ θα γίνουν ενέργειες στο εμβολιαστικό κέντρο του ΤΕΠΑΚ να πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί και άλλων πολιτών, εκτός από φοιτητές και προσωπικό.